λοιπόν, σήμερα θα σας δείξουμε ένα VLF ανιχνευτή της Ekibi, το TAF1. Το TAF1 είναι ένας ανιχνευτής πολύ απλός. Μπορούμε να κάνουμε έρευνα είτε σε εσωτερικό χώρο είτε σε εξωτερικό. Οι δυνατότητες που έχει είναι πάρα πολύ μεγάλη στο θέμα της απόστασης που μπορεί να ανιχνεύσει ένα κέρμα. Ένα μικρό αντικείμενο δηλαδή μπορεί να το βγάλει πάνω από 50 πόντους. Αν βάλουμε ένα δίευρο, θα δούμε ότι ξεπερνάει τους 50 πόντους η ανίχνευσή του. Έχει τη δυνατότητα το να ανιχνεύει και να διαχωρίζει τα ευγενή μέταλλα από τα σιδερούχα με δύο μόνο κουμπιά. Το ένα κουμπί πάνω είναι η ευαισθησία που το ανοίγουμε on off και η ευαισθησία. Και το δεύτερο διακόπτης, ο περιστροφικός, είναι για να μπορούμε να επιλέξουμε αν θέλουμε να χτυπάει τα σιδερούχα με διαφορετικό ήχο από ό,τι χτυπάει τα ευγενή. Και επίσης έχουμε και τη δυνατότητα να κλείσουμε τελείως τα σιδερούχα. Φορτίζει πολύ εύκολα με ένα καλώδιο USB, το οποίο μπαίνει πάνω σε οποιαδήποτε μπρίζα τηλεφώνου. Έχει δυνατότητα να παίρνει και power bank πάνω, δηλαδή κατά την έρευνα, αν μείνουμε από μπαταρία, μπορούμε να κολλήσουμε ένα power bank και να συνεχίσει να δουλεύει ο ανιχνευτής. Είναι τηλεσκοπικός, έχει ειδικά clips που μπορούμε να φτιάξουμε το μέγεθος που θέλουμε, ελαφρύς και μπορεί πολύ εύκολα κάποιος να ανιχνεύσει είτε σε παραλία είτε σε βουνό. Οι δυνατότητες του βάθους είναι πάρα πολύ μεγάλες. Δεν έχει οθόνη να διαχωρίζει τα μέταλλα, την κατηγορία των μετάλλων, παρά μόνο ευγενή και σιδερούχα μέταλλα. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα το να μπορούμε να κάνουμε έρευνες στο βουνό για πολύτιμα αντικείμενα. Όπως είναι γνωστό, αν πάρω ένα κουτί μεταλλικό και το γεμίσω με λίρες μέσα, ο ανιχνευτής κανένας στον κόσμο δεν μπορεί να δει το περιεχόμενο, μπορεί να δει το περίβλημα. Με αυτή τη λογική, αυτός ο ανιχνευτής μπορεί να χτυπήσει τα μεγάλα αντικείμενα, ακόμα και αν του έχουμε κλείσει την επιλογή των σιδερούχων, να χτυπήσει αν δει κάποιο μεγάλο όγκο, ώστε να προειδοποιήσει το χειριστή ότι υπάρχει μεγάλος όγκος και ότι ίσως πιθανόν στο εσωτερικό του να υπάρχει κάτι πολύτιμο. Είναι πολύ φθηνό στην κατηγορία του. Γενικά δεν παρουσιάζει βλάβες, είναι πολύ ανθεκτικός και η κατασκευή του ηλεκτρονικού κυκλώματος αλλά και γενικά η κατασκευή των πλαστικών μερών γιατί είναι από κάρβον. Κοιτάξτε τι μέγεθος μπορεί να γίνει. Οπότε ακόμα και σε ένα σακίδιο μέσα μπορεί να χωρέσει διακριτικά χωρίς να φαίνεται και πολύ εύκολα μπορεί να πάρει πολύ μεγαλύτερο μάκρος. Έχει δύο ειδικούς συνδετήρες πίσω που μπορεί να ανοίξει ο ανιχνευτής και να γίνει σε ό,τι απόσταση θέλουμε. Και να μεγαλώσει ανάλογα το πόσο θέλει ο χειριστής. Με πολύ εύκολο τρόπο σταθεροποιείται και έχουμε έναν οικονομικό ανιχνευτή με επαγγελματικές δυνατότητες. Αυτός ο συγκεκριμένος είναι ο TAF1 της Ekibi της εταιρείας και προσφέρει πολλές δυνατότητες το βράδυ κατά τη διάρκεια της έρευνας. Είναι πολύ δύσκολο αν έχουμε κάποιον ανιχνευτή με οθόνη να κοιτάμε την οθόνη. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να παρατηρούμε τους ήχους. Ο συγκεκριμένος έχει προειδοποιήσεις ηχητικές για το κάθε μέταλλο που μπορεί να εντοπίσει, αν είναι ευγενή μέταλλο ή αν είναι σιδερό. Ζήσε την εμπειρία και ακολούθησέ μας.